τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλά, εγώ όπως βλέπετε επέστρεψα με το πρώτο reaction video της χρονιάς, το οποίο δεν γίνεται να είναι άλλο από το vibe φυσικά, γιατί ο πολυαγαπημένος μου Taeyang, γιατί σαν παλιά K-pop fan, ένα από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα, για όσους δεν ξέρετε, ήταν η Bing Bang, και ο Taeyang ήταν το αγαπημένο μέλος, το αγαπημένο μου μέλος από τους Bing Bang, μαζί με τον G-Dragon. Επιτέλους επέστρεψε παρέα με τον Jimin από τους BTS, όπου για τους BTS ξέρετε τι σημαίνει για μένα. Δεν έχω να πω κάτι, θα πω μόνο τα βασικά και πάμε να αντιδράσουμε, γιατί ανυπομονώ, έχω φάει αρκετά ψηλό spoiler στο Instagram. Συγγνώμη, δεν γινόταν να το γλιτώσω. Αλλά πριν αντιδράσουμε στο vibe από τον Taeyang και τον Jimin, μην ξεχνάτε φυσικά να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι, έτσι ώστε επιτέλους να φτάσουμε τους 1000 συνδρομητές και να γίνει ένα τεράστιο giveaway στο κανάλι. Να πατήσετε την καμπανούλα, έτσι ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Στο κανάλι έχουμε πει καινούριο βίντεο κάθε Σάββατο στις 2, απλά δεν θα είναι κάθε Σάββατο. Θα λατώθουν λίγο τα βίντεο, αλλά θα έρθουν από εδώ και πέρα πολύ ωραία βίντεο. Γι' αυτό να κάνετε την εγγραφή σας για να μην τα χάσετε. Ένα like στο βίντεο γιατί βοηθάει και αυτό πάρα πολύ. Και τα Instagram, το προσωπικό μου, και για τα group orders. Εδώ δεν υπάρχει κάποιο group orders. Παρ' όλα αυτά, go and follow και τα δύο για να μπείτε στην παρέα μας και να μάθετε τα πάντα πρώτοι. Και πάμε να αντιδράσουμε. Μου έχει λείψει αυτός ο άνθρωπος. Εν τω μεταξύ και το ξανθόμαλι που έχει, του πάει πάρα πολύ, είναι ένα κούπλος. Και το κορμί του. Εν τω μεταξύ ο Taeyang τώρα πρέπει να είναι πάνω από 30 λογικά. Και φαίνεται λες και είναι 20-25. Είναι ένα κουτί. Πάρα πολύ ωραίο. Επίσης άλλαξε και εταιρεία, δεν είναι πλέον στη YG, είναι στη Black Label, η οποία είναι σαν, ας πούμε, είναι σαν συνεργάτης της YG. Έχει πάρα πολύ ωραίο ρυθμό το τραγούδι. Το δικό μας το παιδί. Jimin είσαι όλα τα λεφτά. Κάθε εδώ να πω για όσους δεν γνωρίζουν ότι ο Jimin όταν ξεκίνησε την καριέρα του σαν idol είχε τον Taeyang σαν role model, οπότε εκπληρώθηκε και ένα όνειρό του με αυτό. Και εγώ τώρα το μελέω. Ένα κουκλί είναι το αυτός. So sexy. Επίσης είναι πάρα πολύ όμορφο στην K-pop να βλέπεις τα αγαπημένα σου συγκροτήματα, τα μέλη να συνεργάζονται, και ειδικά και συγκροτήματα σαν και αυτά που έχουν αφήσει τεράστια ιστορία στην K-pop. Και πάρα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ. Καλά, εντάξει, τα βίντεο κλιπ στην K-pop είναι όλα εξαιρετικά, αλλά πολύ ωραία. Oh. Μ' αρέσει. Οι σεξι άντρες με τα μαύρα. Α, τελείωσε. Ας το καλό, τελείωσε. Τελείως. Αυτό είναι. Λίγο. Θα ήθελα να είναι λίγο μεγαλύτερο το τραγούδι.
Παρ' όλα αυτά, αναμένουμε και το solo album του Jimin, τώρα που το θυμήθηκα. Κάτι μου λέει ότι ίσως δούμε και εκεί κάτι με τον Τίγια, τι μπορεί κάτι άλλο. Μου άρεσε, καλά δεν γινόταν να μην μου αρέσει. Πάρα πολύ ωραίο vibe, όπως λέγεται και το ίδιο το τραγούδι. Σεούλιδες και οι δύο, τους λατρεύω. Ο Τίγιαν ήταν ένα από τους πρώτους κορεάτες καλλιτέχνες που μου άρεσε μαζί με τον Τεν από τους Σένι. Ο Τζιμίν είναι από τους BTS. Ο BTS για μένα είναι όχι μόνο το αγαπημένο μου συγκρότημα και πολλά άλλα. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Ένα Τίγιαν ο οποίος είναι λες και είναι 20 χρονών, ένα κουκλί, καλά για το δικό μας το παιδί δεν σχολιάζω γιατί πάντα είναι ένα κουκλί, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι με πάρα πολύ ωραίο ρυθμό, πάρα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ, σεξι, επιτέλους κάτι σεξι στην K-pop από άντρες καλλιτέχνες γιατί έχει λείψει τα τελευταία χρόνια. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δεν γινόταν να μην μ' αρέσει όπως καταλαβαίνετε. Περιμένω όμως να ακούσω και τη δικιά σας γνώμη κάτω στα σχόλια, αν σας άρεσε, πώς σας φάνηκε. Εμείς θα τα πούμε κλασικά σε ένα επόμενο βίντεο. Δεν ξέρουμε πότε θα ανέβει αυτό. Αλλά θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο όμως. Εγγραφή, όπως σας είπα, για να φτάσουμε επιτέλους στους 1000 συνδρομητές και να γίνει το giveaway. Like, καμπανούλα. Για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις, αυτή την επιλογή να βάλετε. Και stay safe and...